όλους τους πολίτες που είναι δίπλα μου. Από όλους τους πολιτικούς χώρους. Και αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία για το γεγονός. Διότι το κριτήριο της βίας και των άκρων μας έχει επηρεάσει όλα αυτά τα χρόνια άμεσα μετά τη φτωχοποίηση του κράτους. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω με αναλύσεις επί αναλύσεων που αφορούν το συμβάν. Υπάρχουν ποινικές ευθύνες, κατ' εμέ. Τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και θα βγάλει τα τελικά της συμπεράσματα. Δόξα τω Θεώ, η δικαιοσύνη με τη δημοκρατία μας είναι ελεύθερη. Θα ήθελα όμως να εστιάσω στο γεγονός ότι η πατριωτική στάση δεν μπορεί να εκφράζεται με μπουνιές, με κλωτσιές, με ξυλοδαρμούς και με νόμους της ζούγκλας το 2018. Ο πατριωτισμός δεν εκφράζεται με συμπεριφορές αγέλης. Ο πατριωτισμός δεν είναι το σκοτάδι και δεν είναι και τα άκρα. Η πατριωτική στάση εκφράζεται με την ενίσχυση και την υπεράσπιση της ελευθερίας του λόγου και της άποψης. Μέσα από τις αντιθέσεις και τις διαφορετικές απόψεις να πηγαίνουμε στην κοινωνία μας, να πηγαίνουμε την κοινωνία μας μπροστά. Ένα βήμα μπροστά, δύο βήματα μπροστά. Όσο μπορεί ο καθένας μας να προσφέρει από το μυτερίζι του. Τα άκρα εκφράζουν και προωθούν το φόβο. Τροφοδοτούν την κοινωνία με μίσος και εν τέλει προκαλούν την ίδια της την καταστροφή. Τα άκρα βρίσκουν κατά καιρούς καταφύγιο, είναι η καινούργια μόδα, σε ποδοσφαιρικά σωματεία. Ο μόνος λόγος για τον οποίο θα επιδιώξω να πάει αυτή η υπόθεση μέχρι τέλους και το έχω αποδείξει από προηγούμενες όταν δεν ήμουν απολιτευόμενος έχει να κάνει με την επιθυμία μου να μην εγκαταλείπω τα ιδανικά μου. Σε κάθε ακραίο αγκάθι που ξεριζώνεται από τα πλευρά της κοινωνίας μας και αποτελεί ανακούφιση για το σύνολο των μελών της και για τη δημοκρατία. Ο τρόμος δεν έχει θέση και δεν πρέπει να έχει θέση πουθενά. Και πρέπει να συμβάλλουμε όλοι μας ώστε εκτός από το να καταδικάζουμε τα γεγονότα να είμαστε εμείς και εμείς οι πολιτικοί έχουμε τη μεγαλύτερη ευθύνη να λειτουργούμε έτσι ώστε να μπορεί ο λόγος και οι ιδέες του κάθε ανθρώπου να εκφράζονται ελεύθερα χωρίς τραμπουκισμούς. Πέρα από όλα αυτά θα ήθελα να ευχαριστήσω εκτός από τους απλούς πολίτες την ελληνική αστυνομία γιατί μέσα σε εισαγωγικά η ελληνική αστυνομία έχει περάσει τον κόσμο ότι εμείς την κατηγορούμε και θα είμαι πιο άμεσος, θα μιλήσω τώρα σαν Πέτρος. Για να βρίσκομαι εδώ να σας μιλάω, βρίσκομαι από την ελληνική αστυνομία. Γιατί αν καθυστερούσε 5 λεπτά, μπορεί και να μην ήμουν εδώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό, τα μέλη της κυβέρνησης, τους πολιτικά
αντιπάλους, πολιτικά αντιπάλους, για την αμέριστη συμπαράστασή τους, και θα ήθελα να τους τονίσω ότι πέρα από το λόγο υπάρχουν και οι πράξεις που πρέπει όλοι μας, οι δυνάμεις, οι πολιτικές δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου, από όποιο μητερίζει και αν είναι ο καθένας μας, να διώξει αυτά τα στοιχεία που τόσα χρόνια πολέμησαν άνθρωποι, φυλακίστηκαν για να είμαστε όλοι μας εδώ εμείς ελεύθεροι και να μπορούμε να εκφραζόμαστε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ.